είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλουμε τέλος σε αυτή την κυριαρχία μιας χώρας. Χρειαζόμαστε μια ομοσπονδιακή ένωση, όμως βάσει αλληλεγγύης. Εγκατέλειψε την πολιτική του καριέρα στη Γερμανία, καθώς νιώθει περισσότερο Έλληνας και κριτικός. Νιώθω πιο πολύ κριτικός, κάτι που έξω του την δίνει όταν εμείς οι κριτικοί μας είμαστε πολύ περήφανοι. Αλλά είναι γεγονός. Ως κριτικός, τι θα πει η κυρία Μέρκελ. Θα της πω να μην υποβαθμίσει την κουζουλάδα την κριτικιά. Γιατί εμείς όταν έχουμε ένα πείσμα, όταν θέλουμε να καταλήξουμε σε έναν στόχο, θα το καταφέρουμε. Έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο Ευρωκοινοβούλιο και έχοντας αντικρίσει τις μεγάλες αδυναμίες και αδικίες σε επίπεδο Ευρώπης, ο Γιώργος Χατζημαρκάκης θα πολιτευτεί στην Ελλάδα στις επικείμενες ευρωεκλογές μέσω της δημιουργίας κίνησης πολιτών, σχήμα που θα ανακοινώσει τον επόμενο μήνα. Το ψηφοδέλτιο θα είναι σαν ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό που κάνω εδώ είναι μια πρόσκληση. Γνωρίζω τις ευαισθησίες των Γερμανών και θέλω να είμαι χρήσιμος για την Ελλάδα. Η πολιτική δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, ένας χώρος μεταγραφών. Με ρωτάνε, ταμπέλα έχεις, τι είσαι, αριστερός, δεξιός. Θέλω να απαντήσω ότι οι ταμπέλες κουράσανε τους ανθρώπους. Οι ταμπέλες οδηγούν σε λάσπη. Οραματίζεται μια Ευρώπη αληθινή, η οποία θα βρίσκεται στο πλευρό των Ευρωπαίων πολιτών, όχι απέναντι για λόγους οικονομικών και όχι μόνο σκοπιμότητων, όπως αναφέρει, και ως κριτικός θα δώσει, όπως δηλώνει, τη δική του μάχη στην Ευρωβουλή, αλλά και στην Άγγελα Μέρκελ, η οποία, όπως είπε, γελιοποίησε, απαξίωσε και υποβάθμισε την εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη. 3 χρόνια τώρα λέει είναι τεμπέληδες. Δεν δουλεύουν, δεν ακούνε, δεν υλοποιούν. Η κυρία Μέρκελ άλλαξε τη στάση της τον Ιούνιο το 2012. Για ποιο λόγο? Γιατί της το είπε κάποιος στα μούτρα. Βέβαια δεν ήταν Έλληνας, ήταν Κινέζος. Ήταν ο τότε πρωθυπουργός της Κίνας, ο Wen Jiabao, ο οποίος είπε τέλος συζήτηση Brexit, δηλαδή έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Εμείς οι Κινέζοι επενδύσαμε στην Ελλάδα. Ο Κινέζος το έκανε, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θα περίμενα να το κάνει Έλληνας. Το έκανε Έλληνας. Δεν το έκανε. Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης δηλώνει ότι δεν αναζητά πολιτική στέγη, καθώς, όπως είπε, οι ταμπέλες κούρασαν τους πολίτες, ενώ αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, δήλωσε ότι δεν παρουσιάζει την πραγματική εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώπη και ότι ακολουθεί τις συμβουλές της κυρίας Μέρκελ. Άλλο είναι που τι θέλουν να ακούσουν και άλλο είναι τι ακούνε. Δεν είναι ότι τι θέλουν, είναι ότι εάν ο Σαμαράς δεν τους τα λέει, δεν θα το ακούσουν. Ούτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τη λέει, ούτε ο Υπουργός Οικονομικών, ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η κυβέρνηση στο εξωτερικό δεν μιλάει για την πραγματική κατάσταση. Επειδή πιέζουν από τους Γερμανούς, οι Γερμανοί λένε, αν θέλετε συνέχεια δανείων και μνημονίου, μούκο. Δεν βλέπει ο Γερμανός ότι σαν το λεμόνι που στίβεται, ο Έλληνας φορολογούμενος δεν μπορεί άλλο. Άρα έχουμε να κάνουμε μια Ευρώπη η οποία δεν είναι αληθινή.